παρουσιαστεί έτσι από ευγένεια να μιλήσει με το συνδικάτο ταξί. Ναι, ναι. Όμως με την Uber, με τη Φιρνάους, με τη Χέρτς, με τον Βασιλάκη συναντία τα καθημερινώς. Μας είπε με το πιο ξεκάθαρο τρόπο αυτό που σας λέω εγώ και ο Παναγιώτης ο Μαυρίκης χρόνια. Θα συζητάμε με όλους, δηλαδή και με Uber και με Φιρνάους και με όλες τις ταγιοταχή αυτοκίνητα και θα μοιράσουμε τη δουλειά. Το δέχεστε! Το δέχεστε αυτό, παιδιά! Όχι! Επιβεβαιώθηκε με το πιο καθαρό τρόπο από την Υφυπουργό κυρία Αλεξοπούλου ότι κουβεντιάζουν και σχεδιάζουν να φέρουν νομοσχέδιο και αν το φέρουν μετά δεν θα έχουν προλάβουμε τίποτα να αποτρέψουμε. Να το έχετε υπόψη σας. Το έργο το δικό σας δεν είναι δικό σας αλλά είναι όλης της κοινωνίας, άρα όλων των εταιριών που θέλουν με τα γιοταχή να προσφέρουν υπηρεσίες. Πολύ ξεκάθαρη. Έχουμε πόλεμο συνάδελφοι. Όταν λέμε πόλεμο, θέλει καλή οργάνωση, θέλει συμμετοχή, δύο βασικά ζητήματα και αποφασιστικότητα θα πάμε μέχρι τέλος. Έτσι. Κλείσιμο δρόμο. Ας έρθουν να τα πάρουν αν θέλουν. Φορά, λέγοντας, θέλουμε να απαντήσει για αυτά τα αιτήματα που σου καταθέτουμε. Για άλλη μια φορά μας λέει ότι θα τα δω και θα σας απαντήσω. Για άλλη μια φορά. Έξι μήνες. Συνάδελφοι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αύριο συγκέντρωση. Γενική συνέλευση. Πιο μπροστά θα πάρουμε αυτοκίνητα 9 η ώρα κάτω από το ΣΑΤΑ και κάνουμε μια γύρα στο κέντρο και θα πάμε στο 10 η ώρα, 10 και πρέπει να είμαστε στο Περιστέρι. Είναι εδώ, ενωμένο δυναμό.